βρισκόμαστε στο τελευταίο Χριστούγεννο που βρέθηκε ο Μιχαηλίδης. Είναι αυτή εδώ η αποθήκη, η μάντρα αυτοκινήτων. Και όπως είπαμε προηγουμένως, στο παράθυρο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω στη σοφίτα, ήταν το δωμάτιο που έμεινε για περίπου 1,5 μήνα ο Μιχάλης Λεμπιδάκης. Από τις αρχές Αυγούστου, όπως είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, μεταφέρθηκε εδώ. Μέχρι τη στιγμή που τον βρήκαν οι αστυνομικοί. Να σας πω πως καταρχήν αστυνομικοί υπάρχουν έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα είναι και τις επόμενες ημέρες, οι οποίες συνεχίζουν την αναζήτηση γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων, ευρημάτων γενικά, τα οποία θα τους βοηθήσουν στο να μπορέσουν να εντοπίσουν όλα τα άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό το Χριστούγεννο είναι το τελευταίο, το πέμπτο κατά σειρά, όπως προκύπτει από την κατάθεση του ίδιου, αλλά και από τις έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί. Τα προηγούμενα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στην νότια ακρίβεια, στην πλευρά των Σφακίων, στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις, όχι σε σπίτι το οποίο φαίνεται πως κρατείται ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, αλλά σε άλλα σπίτια. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν μας αναφέρει και πολλά ακόμα οι αστυνομικοί. Πρόκειται για χωριά τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε ευκολοπρόσιτα για τις διοκτικές αρχές, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Συνεχίζονται όμως οι έρευνες των αστυνομικών. Από εδώ λοιπόν περιμένουν, από τη μάντα αυτοκινήτων που βρισκόμαστε εμείς, περιμένουν αστυνομικοί να εντοπίσουν τα στοιχεία των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες σε αυτή την προσπάθεια των απαγωγείων να πάρουν τα λύτερα. Οι αστυνομικοί που είναι εδώ μέσα, σας είπα προηγουμένως, παίρνουν αποτυπώματα, γενετικό υλικό και άλλα ευρήματα. Αυτό που θέλουν να εντοπίσουν είναι να δουν εάν άτομα που, αν βρέθηκαν εδώ πέρα άτομα τα οποία βρίσκονται εμπλεγμένοι στην απαγωγή από την πρώτη στιγμή ή εάν πρόκειται για άλλα άτομα, για νέα πρόσωπα. Μήπως έτσι καταφέρουν και ετοιμάσουν το παζλ. Επειδή είσαι αρκετές μέρες στην Κρήτη, Δευτέρα, Τρίτη χθες που ήταν η απεργία των δημοσιογράφων, Τετάρτη σήμερα, τι κλίμα επικρατεί στην Κρήτη? Καταρχήν όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Μιχάλη Λεμπιδάκη. Οι κάτοικοι εδώ της Κρήτης, κυρίως του Ηρακλείου, όπου βρίσκεται και η κατοικία και του Ιού και του πατέρα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Όλοι ήταν ανακουφισμένοι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει, έχει δώσει πνευματικό κέντρο, έχει προσφέρει, έχει χτίσει σπίτια, έχει δώσει χρήματα σε κόσμο. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ωστόσο είναι προβληματισμένοι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι φαίνονται να εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία και είναι ενοχλημένοι που είναι κριτικοί αυτοί και αμαυρώνουν έτσι γιατί την εικόνα των κριτικών. Σε λίγο, Γιώργο, μου θα δούμε και αυτό το ντοκουμέντο με τον άνθρωπο υπεράνω πάσης υποψίας που λέμε εμείς. Μία επισήμανση. Ουσιαστικά θα αποκαλύψουμε, απλώς να ολοκληρώσω, ότι είναι ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, έτσι. Και ανάμεσα στην οικογένεια ενδεχομένως, πολύ κοντά στην περιοχή. Μία επισήμανση σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι πραγματικά έγιναν αρκετές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία στα οποία θεωρούσαν ότι ενδεχομένως να είχε καταφύγει, να κρατούσαν τον Μιχάλη Λεμπιδάκη. Αυτή όμως που έγινε την παραμονή του 15 Αύγουστου, έγινε σε ένα σπίτι στο Φραγκοκάστελο. Ήταν 100% πια πιστοποιημένο και εξακριβωμένο ότι ήταν ένα από τα 5 Χριστούγεννα στα οποία είχε μεταφερθεί ο Μιχάλης Λεμπιδάκης. Αυτό πιστοποιείται και από το βιολογικό υλικό που βρέθηκε και έγινε η συγκριτική του ανάλυση και βέβαια από το γνωστό κρίκο στον τοίχο. Απλά, χωρίς να υπάρχει κάτι, κάποια ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο, για σατανικά συγκυριακούς λόγους, οι δράστες είχαν μεταφέρει τον Όμηρο σε άλλο το προηγούμενο 24 ώρες. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο